Γιάννης Βασιλάκης από το artimotive.com και σήμερα θα σας δείξω πώς μπορούμε πολύ εύκολα να μετατρέψουμε ένα τροφοδοτικό υπολογιστή σε τροφοδοτικό πάγκο, το οποίο για όλους εμάς τους maker είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο να έχουμε πάνω στο γραφείο μας και να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τα κυκλώματα που φτιάχνουμε. Επειδή όμως εμένα τουλάχιστον προσωπικά δεν μου αρέσει να έχω έτσι ένα χήμα κουτάκι πάνω στο γραφείο μου με τα καλώδια του και να τροφοδοτώ τα κυκλώματά μου, ένας φίλος μηχανικός σχεδίασε αυτό εδώ το πολύ ωραίο κουτάκι, το οποίο και θα χρησιμοποιήσω εγώ σήμερα για να σας δείξω πώς μπορούμε να το στήσουμε και να το κάνουμε αυτό το πράγμα να δουλέψει και να είναι κάτι όμορφο πάνω στο γραφείο μας. Ας ξεκινήσουμε. Όπως βλέπετε, από πίσω του βγάζει πάρα πολλά καλώδια. Εμείς αυτό που θα χρειαστούμε είναι το κόκκινο για τα 5 βολτ, το κίτρινο για τα 12 βολτ, τα μαύρα φυσικά είναι γιώσεις και για τα 3,3 βολτ το πορτοκαλί. Για να ενεργοποιηθεί ένα τροφοδοτικό υπολογιστή θα χρειαστεί να γιώσουμε το πράσινο καλώδιο. Αυτά το βάλουμε στο διακόπτη. Οπότε από όλα αυτά τα ζευγάρια εμείς θα ξεχωρίσουμε ένα κίτρινο. Κίτρινο με μαύρο. Και ένα ζευγάρι κόκκινο μαύρο και πορτοκαλί μαύρο. Έτσι 5 και 3,3 βολτ αντίστοιχα. Αφού λοιπόν τα πάρουμε αυτά τα καλώδια που θέλουμε, καλό είναι να τα ξεδιαλέξουμε από όλα τα υπόλοιπα για να μην μπερδευόμαστε. Όλα τα υπόλοιπα καλώδια του τροφοδοτικού μας είναι άχρηστα. Μπορούμε είτε να τα κόψουμε τελείως, αλλά με προσοχή να μην ακουμπάει ένα καλώδιο με το άλλο, είτε να τα μαζέψουμε όλα μαζί, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να ξαναχρειαστούμε κάτι, με μετά. Ήρθε η ώρα να κάνουμε μερικές κολλήσεις, έτσι ώστε να τοποθετήσουμε πάνω σε αυτά τα καλώδια μπόρνες. Σε σύνδεση με τα εξαρτήματα και τις κατασκευές μας. Οπότε ας ξεγυμνώσουμε τα καλώδια. Αφού βγάλουμε τα παξιμάδια που έχει πάνω η μπόρνα, θα κρατήσουμε αυτό το κομμάτι, αυτό είναι που μπαίνει ουσιαστικά από πίσω. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται αυτό στο βίντεο, αλλά νομίζω ότι είναι κατανοητό από όλους το πώς θα το βιδώσετε. Έσφιξε, εδώ θα βάλουμε τα μαύρα, από εδώ θα βάλουμε τα χρώματά μας και εδώ έχουμε την επιλογή να βάλουμε ένα step down για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα εύρος τάσης από 0 μέχρι 12 βολτ που ουσιαστικά δίνει και το τροφοδοτικό μας. Επειδή εμένα αυτό θα μου πάρει λίγο χρόνο, θα σας δείξω μόνο το ένα και θα το προσπεράσουμε στο βίντεο. Εδώ πρέπει να κάνουμε την κόλληση πάνω σε αυτά εδώ τα σιδεράκια που θα βρείτε πάνω.
και αυτό μετά. Το βιδώνετε και τα ασφαλίζετε εδώ, πάνω στην κοίτα. Και το σφίγγετε με ένα πενσάκι ή ένα κλειδάκι. Ομοίως θα προχωρήσω να φτιάξω και τα υπόλοιπα καλώδια και θα σας τα δείξω. Τελειώνοντας, η κατασκευή σας θα πρέπει να δείχνει κάπως έτσι. Όπως βλέπετε, στην πρώτη σειρά έχω βάλει τα 3 βολτ, στη δεύτερη σειρά τα 5 και στη τρίτη σειρά τα 12. Όπως σας είπα, έχουμε την επιλογή εδώ να βάλουμε ένα step down, το οποίο είναι αυτό εδώ. Αν δεν το θέλετε όμως, δεν υπάρχει λόγος, έχετε ήδη 3 κανάλια. Εδώ μπορούμε να πάρουμε από 0 μέχρι 12 βολτ χάρη σε αυτό εδώ στο εξάρτημα. Το εξάρτημα επίσης αυτό εδώ όπως το βλέπετε έχει και current limit. Μπορείτε να ρυθμίσετε εσείς τα amper που θα περάσουν από μέσα. Για να το τοποθετήσουμε πάνω στο κουτάκι μας. Το κουτάκι του οποίου έχουμε ακόμα κάποια. Οπότε αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να το προμηθευτεί μπορείτε να μας αφήσετε ένα σχόλιο πιο κάτω με το mail σας ή να μας στείλετε κάποιο mail και θα σας στείλουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό. Αρκεί να κόψουμε το παραθυράκι. Και να το τοποθετήσουμε μέσα. Πριν το τοποθετήσω όμως, θα ήθελα να συνεχίσω και να βάλω το κουμπί για το οποίο θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι εδώ θα πρέπει να βάλετε το πράσινο καλώδιο από το τροφοδοτικό μαζί με μία γύρωση. Και σε αυτό εδώ, όπως βλέπετε εδώ έχει label και λέει in, sin, in, plin και out, plin, out, sin. Οπότε από το τροφοδοτικό μας θα πάρουμε πάλι ένα κίτρινο και ένα μαύρο καλώδιο. Input sin, τοποθετούμε το κίτρινο. Από το τροφοδοτικό, έτσι είναι είσοδος και είναι το θετικό άκρο. Ναι, κάτι που ξέρασα είναι ότι θα πρέπει τα καλώδια για να μπορέσει αυτό μετά να μπει εκεί να μας έρθουν μέσα από το κουτί. Οπότε αυτά τα καλώδια θα τα περάσω από εδώ. Θα σφίξουμε με ένα κατσαβίδι. Οπότε στο in είπαμε το κίτρινο, στο in plin βάζουμε το plin από το τροφοδοτικό. Ένα μαύρο καλώδιο.
Εντωμεταξύ τώρα παρατηρώ ότι αυτό το πράγμα βγαίνει, οπότε δεν χρειάζεται να παιδεύεστε. Μάλιστα. Οπότε το τοποθετείτε κατευθείαν πάνω στο κουτί. Αυτό δεν το είχα προσέξει. Και παίρνουμε ένα άλλο καλώδιο. Καλώδια έχει πάνω τον τροφοδοτικό, μπορείτε να κόψετε. Στο out sin. Ξαναβάλω εδώ τη σήμανση. Δεν είναι κανένα λάθος. Out clean, out sin. Υπάρχει η κλέμμα, την τοποθετείτε εδώ κατευθείαν ή αν θέλετε, γιατί εμένα με βολεύει πιο πολύ έτσι από ό,τι φαίνεται. Το κουμπώνουμε, κουμπώνουμε την οθόνη εδώ, στο κουτάκι μας. Και κάπως έτσι θα πρέπει να δείχνει το εσωτερικό του. Θα κάνουμε ένα zoom λιγάκι να το δείτε. Okay. Το μόνο που έμεινε είναι να βάλουμε το τροφοδοτικό μέσα στο κουτί. Αυτό, αν έχετε κρατήσει όλη αυτή τη μακαρονάδα εδώ με τα καλώδια, θα σας πάρει λίγο χρόνο, δεν είναι απαραίτητο όμως να τα κρατήσετε, μπορείτε να τα κόψετε απλά, όπως σας είπα, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ενώσεις μεταξύ των κομμένων καλωδίων για να αποφύγετε τυχόν βραχυκυκλώματα. Θα τα συμμαζέψω εγώ. Αυτό που θέλω να σας δείξω εδώ είναι ότι υπάρχουν οι αντίστοιχες τρύπες, οπότε μπορείτε να βιδώσετε το τροφοδοτικό σας. Μας τελείωσε η μπαταρία, καμιά φορά συμβαίνουν και αυτά. Όπως βλέπετε, έχω τοποθετήσει και τις 4 βίδες σε βάση τροφοδοτικού. Τοποθετώ και τα υπόλοιπα καλώδια μου κάπως εδώ πέρα μέσα. Και ήρθε η ώρα για το καπάκι. Το καπάκι, αν έχει ανεμιστήρα το τροφοδοτικό σας, το τοποθετείτε, τις σχισμές προς τον ανεμιστήρα. Προσέχετε να μην πιάσετε κανένα καλώδιο. Εδώ υπάρχουν και στην πίσω μεριά φυσικά συνολικά 4 τρύπες. Τοποθετείτε βιδούλες. Και αυτό ήτανε, είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, εύκολο να φτιαχτεί και σχεδόν με μηδενικό κόστος. Λοιπόν, τώρα αφού το φτιάξαμε, πάμε να σας δείξω ότι δουλεύει κιόλας. Εννοείται ότι την πρίζα τη βάζουμε αφού έχουμε τελειώσει την κατασκευή. Πατώντας το κουμπάκι, ανοίγει το τροφοδοτικό μας. Λοιπόν, με τη βοήθεια του βολιμέτρου. Θα ξεκινήσω να συνδέω
τις μπόρνες. Εδώ θα πρέπει να μετρήσουμε τρία βολτ. Τρία κόμμα τρία συγκεκριμένα. Από κάτω ακριβώς μετράμε 5. Και πιο κάτω 12. Και ας πάμε τώρα να δούμε και ότι δουλεύει και το step down. Αυτό δεν το έχω ξαναδουλέψει, οπότε για να δούμε πώς δουλεύει. Εδώ στην οθονίτσα, αν μπορούμε να κάνουμε ένα zoom, εδώ βλέπουμε ότι έχουμε είσοδο 12 volt και εδώ μπορούμε να του πούμε πόσα volt θέλουμε στην έξοδο. Από εδώ μπορούμε να του ρυθμίσουμε τα μπερ. Φαντάζομαι. Έχει πάρα πολλές ρυθμίσεις. Θα πρέπει να κάτσουμε να διαβάσουμε το manual. Okay. Και φαντάζομαι ότι πατώντας το on, αυτό το πράγμα ενεργοποιείται. Όπως όλα τα τροφοδοτικά. Σε όλα τα τροφοδοτικά παγκού πρώτα φτιάχνουμε την τάση. Και αφού φτιάξουμε την επιθυμητή τάση, τότε δίνουμε ρεύμα στο κύκλωμα από εδώ πέρα κάτω από το on-off και όπως θα δούμε και στο πολύμετρό μας, 10,5, 10,5 έχουμε σετάρι. Για να δούμε τι άλλες επιλογές έχουμε. Μάλιστα έχουμε και real-time ρύθμιση τάσεως, όπως βλέπετε. Φαντάζομαι το step κάθε πόσο γρήγορα κατεβαίνει, δηλαδή πόσο γρήγορα ανεβαίνει, μπορεί να ρυθμιστεί μέσα από το μενού που είδαμε πριν. Οπότε αυτό είναι όλο και φυσικά για να το κλείσουμε πατάμε το κουμπάκι. Όπως σας είπα, τέτοια κουτάκια υπάρχουν ακόμα κάποια, οπότε αν κάποιος από εσάς επιθυμεί μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου για, για περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένω τα σχόλιά σας για να μου πείτε πώς σας φάνηκε αυτή η μας κατασκευή. Γεια σας.